Όλοι μιλούμε για το κρύο. Είμαστε άμαθος λαός. Εσείς που έχετε κάνει σε πιο κρύα χώρα. Κύριε Τοπαλίδη, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Όμως το ανθρώπινο DNA δεν προσαρμόζεται ή προσαρμόζεται. Τόσο γρήγορα από τη μια μέρα στην άλλη δεν προσαρμόζεται. Όχι, σε καμία περίπτωση. Το DNA σίγουρα δεν μπορεί να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα. Αλλά ακόμα και η αίσθηση του κρύου και αυτό που λέμε, ας πούμε, η καθημερινότητα και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει κρύο και πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Δηλαδή, ρίχνει ένα χιόνι, ρίχνει μια βροχή στο Βόλο και η κεντρική αγορά του Βόλου αδειάζει. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Έτσι, ο κόσμος φοβάται δηλαδή τις μετακινήσεις και αυτό δείχνει πόσο ευπαθείς είμαστε και κοινωνικά και οικονομικά στο κρύο. Το κρύο είναι μια εποχή, ο χειμώνας γενικότερα, μια εποχή στις οποίες έχουμε σαφέστατα ραγδαία εξάπλωση διαφόρων ιώσεων. Βασικά οι ιώσεις είναι οι πιο σοβαρές. Ναι, λίγο γιατί μπερδευόμαστε με Βεβαίως. Το κρύωμα, κάποιον Έτσι. Το βλέπουμε, να έχει καταρροή, ναι. Ή ένα ψιλοβήχα. Ακριβώς. Τέλος πάντων, συμπτώματα που θα τέριαζαν σε μια ίωση. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι. Το κρύο, ο κρύος αέρας, μάλλον θα λέγαμε, μπορεί να κάνει μόνο σε κάποιον ο οποίος έχει χρόνια ασθματική κατάσταση, άμα εισπνεύσει πολλή ώρα και με μεγάλη ταχύτητα παγωμένο αέρα, να του κάνει μια κρίση άσθματος. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν κρυώνουν εντός οικών, δεν αποκτούν ένα κρύωμα επειδή είναι κρύος ο καιρός, αλλά επειδή κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής που έχουμε δηλαδή χειμώνα, όπου μαζευόμαστε σε κλειστούς χώρους, έχουμε και μεγαλύτερη συσσόρευση όλων αυτών των ιώσεων, διότι το 90% των λοιμόξεων τον χειμώνα είναι ιώσεις. Η πιο γνωστή ίωση είναι η γρίπη. Αυτή είναι μια ίωση λοιπόν, δεν είναι μια βακτηριδιακή λοίμωξη και γι' αυτό το λόγο και για τις ιώσεις δεν υπάρχουν αντιβιώσεις. Η ίωση είναι ένα νόσημο το οποίο θέλει τον χρόνο του, το κλασικό με το γιατρό σε 2 εβδομάδες χωρίς το γιατρό σε 14 μέρες, αλλά και πρέπει να προσέξουμε τα συμπτώματα του ασθενούς μας, διότι πολλές φορές από μια ιογενή λίμωξη, είτε από μια απλή ίωση, είτε από μια γρίπη, πέφτει η άμυνα του οργανισμού, ο ασθενής καταβάλλεται πάρα πολύ και παίρνει ένα δεύτερο μικρόβιο, στην περίπτωση αυτή ένα βακτήριο, ένα στρεπτόκοκο και κάνει μια αμυγδαλίτιδα, ένα αιμόφυλο και κάνει μια οτίτιδα ή παραρινοκολπίτιδα, ένα πνευμονιόκοκο και κάνει μια πνευμονία. Και έτσι λοιπόν από μια ιογενή λίμωξη, την οποία θα μπορούσαμε να την περάσουμε στο πόδι με λίγα ζεστά και λίγα φάρμακα για τον πυρετό, μπορεί μετά από 3-4 μέρες να βρεθούμε με πολύ υψηλό πυρετό, μεγάλη κακουχία, έντονο βήχα, έντονη δύσπνοια και να χρειαστούμε αντιβίωση, όχι για την ίωση που είχαμε τις πρώτες 3 μέρες, αλλά για το βακτήριο που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια στην των επόμενων ημερών. Που έγινε, ακριβώς. Λοιπόν. Και αυτό είναι το πρόβλημα και το λέω πάντα στους ασθενείς μου όταν μου έρχονται την 5η-6η μέρα. Ένα κρυολόγημα εντός αγωγικών, το οποίο μέσα σε 2-24 ώρα, το πολύ 3-24 ώρα, δεν δείχνει να ανακάμπτει, πρέπει να το δει γιατρός. Σε κάθε περίπτωση. Όσο πιο πίσω πηγαίνουμε λοιπόν, τόσο παρατηρούμε. Ακριβώς. Δεν παίρνουμε την αντιβίωση που είχε τελειώσει την προηγούμενη χρονιά ή την προ-προηγούμενη χρονιά, μείναν κάποια χάπια και τη συνεχίζουμε. Δεν κοιτούν καν αν έχει. Πολύ συχνά γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό. Καταλαβαίνετε και για ποιο λόγο. Συχνά καταλαβαίνω για ποιον λόγο, αλλά δεν μιλούμε για υγεία. Βέβαια. Συχνά πηγαίνουν βράδια στα φαρμακεία οι συνάδελφοι φαρμακοποί. Τι έχετε να μου δώσετε. Δυστυχώς. Μερικές φορές βέβαια προσπαθούν να βοηθήσουν και αυτοί οι άνθρωποι, παίρνουν αντιβιώσεις, αλλά το θέμα δεν είναι. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι και τη λάθος αντιβίωση να πάρεις, άμα δεν έπαθες κάποια σοβαρή λίμωξη, εντάξει, πήρες μια λάθος αντιβίωση. Εφόσον την πήρες λοιπόν, θέλω να την πάρεις ολόκληρη. Δεν σταματάμε μετά από 3 μέρες, διότι το κρυολόγημα έφυγε. Διότι οι αντιβιώσεις που παίρνονται μόνο για 2-3 μέρες ενισχύουν μόνο τα μικρόβια τα οποία μας προσβάλλουν. Το πιο σημαντικό λοιπόν πράγμα είναι η πρόληψη. Πώς κάνουμε πρόληψη? Κάνουμε τους εμβολιασμούς για το χειμώνα στις ομάδες ευπαθείς όσον αφορά την γρίπη. Μιλάμε και για το πνευμονιόκοκο και για το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, επίσης για συγκεκριμένες ομάδες. Το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου δεν θα αφήσει να πάθουμε πνευμονία από πνευμονιόκοκο. Όχι ότι δεν θα αρρωστήσουμε το χειμώνα. Το εμβόλιο της γρίπης δεν θα αφήσει να πάθουμε σοβαρή πνευμονία από γρίπη με μια θνησιμότητα 50%. Ένα στους δύο που παθαίνουν πνευμονία από το μικρόβιο της γρίπης, ένα στους δύο καταλήγει στην εντατική. Είναι αυτά τα περιστατικά που κάθε χρόνο μαθαίνουμε και ακούμε ότι βρεθήκαν στην εντατική.
τώρα όσοι έχουν κάνει το πρώτο εμβόλιο το κάνουν αυτή την περίοδο? Εφόσον δεύτερη... έχουν κάνει το πρώτο εμβόλιο, το δεύτερο εμβόλιο χρειάζονται μόνο συγκεκριμένες ομάδες, διαβητικοί, άτομα με ιδιαίτερα νοσοκατοστικό σύστημα. Αυτοί πρέπει να κάνουν μέσα στο Φεβρουάριο ένα δεύτερο εμβόλιο. Ναι, αλλά όχι όλος ο πληθυσμός που έκανε το εμβόλιο. Εντάξει, το δεύτερο εμβόλιο το κάνουν μόνο. Το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν είναι, και, είναι και τετραδύναμο, οπότε έχει μια πολύ καλύτερη γκάμα που μπορεί να πιάσει. Άρα λοιπόν ένα δεύτερο εμβόλιο για συγκεκριμένες ομάδες. Λέμε πάντα ότι το εμβόλιο το κάνουμε εγκαίρως. Δηλαδή, να αρχίσουν οι ιώσεις και μέσα στον Ιανουάριο να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο είναι μεγάλο λάθος. Βέβαια. Α, λέτε για κάποιον που δεν το έχει κάνει. Βέβαια, πάρα πολύ κόσμο. Okay. Ποτέ δεν είναι αργά, βέβαια. Αλλά εννοείται βέβαια ότι τα εμβόλια τα ξεκινάμε τον Οκτώβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, με το που έρχονται στα φαρμακεία. Επίσης, το τελευταίο, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος? Ο καλύτερος τρόπος για να προλάβουμε μια ίωση, εγκαίρως, καθάρισμα, πλύσιμο τα χέρια μας, αντισηπτικά μαντιλάκια, ίσως λίγο ενόπνευμα. Αν κάποιος αρρωστήσει στο σπίτι, τον βάζουμε λίγο σε ένα δωμάτιο όπου να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με όλο τον υπόλοιπο, γιατί αλλιώς όλη η οικογένεια θα κολλήσει σε επαφή την ίδια. Με τον έναν τον άλλο τρόπο. Τα περισσότερα λοιπόν περιστατικά είναι υιογενή, δεν παίρνουμε αντιβίωση για πλάκα. Δεύτερη-τρίτη μέρα πάμε στο γιατρό. Ευχαριστούμε θερμά τον Ισάκ Τοπαλίδη.